Οι Ελληνοαμερικάνοι έχουν μακρά ιστορία ενασχόλησης με την πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται πως όπου υπάρχει Έλληνας υπάρχει και το μικρόβιο της πολιτικής. Αυτές οι εκλογές είναι ιδιαίτερες με την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ να ευνηδιάζει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Παρ' όλα αυτά, στην εκστρατεία του εμπλέκονται πρόσωπα ελληνικής καταγωγής. Στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, η Χίλαρη Κλίντον έχει πολλούς φίλους και συνεργάτες ελληνικής καταγωγής, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι στην Ομογένεια που την θεωρούν δικό τους άνθρωπο. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Κρις Σπύρου, πρόεδρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και βουλευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες επί 14 χρόνια, για να ρίξουμε φως στις προεδρικές εκλογές της 8ης Νοεμβρίου. Για τον κύριο Τραμπ είναι η προσωπικότητά του. Για την Χίλαρη είναι τα 30 χρόνια της πολιτικής της ύπαρξης που οι Ρεπουμπλικανοί έχουν ξοδέψει δισεκατομμύρια να μειώσουν, να την ταπεινώσουν. Αυτό θα επηρεάσει τους ψηφοφόρους στις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αν δείτε αυτό που είπε ο Τραμπ το 1998 όταν τον ρωτήσανε αν ήθελε να βάλει υποψηφιότητα ποτέ, είπε ότι θα έβαζα ως Ρεπουμπλικάνος, γιατί στις προκριματικές εκλογές έχουν τους πιο ηλίθιους ψηφοφόρους και θα πιστέψουν ό,τι τους πω. Επομένως, αντί να είναι υποψήφιος, έπρεπε να τον στείλουμε για προφήτη. Και έφτασε η εκπαίδευση στα ύψη, να μην μπορεί να πάρουν ασφάλεια, να μην μπορεί να γίνει αυτό το οποίο θέλει ο νέος, και όταν τον δίνεις κάποια ελπίδα, ψηφίζει για την ελπίδα και πιστεύει ότι κάποια μέρα, εάν αυτοί βγούνε, αυτό που έχει κάνει και η Χίλαρη τώρα με τον Μπέρνι, ότι πραγματικά αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η παιδεία δεν έγινε μόνο για τους Ρεπουμπλικάνους και αυτούς που μπορεί να πληρώσουν 60 και 70 χιλιάρικα το χρόνο να πάνε στο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η βασική δομή την οποία θα ασχοληθούν οι ψηφοφόροι. Τα 8 χρόνια ο Μπιλ Κλίντον έκανε την Αμερική να είναι στον κόσμο να τη θέλουν να τη μιμηθούν στην οικονομία της. Το χειρότερο που θα μπορούσε να κάνει πρόεδρος της Αμερικής είναι να στείλει χερσαίες δυνάμεις μέσα στην έρημο. Αυτό θα έκανε όλους τους φανατικούς τζιχαντιστές να ενωθούν ακόμη περισσότερο και να τα βάλουν με τη Δύση. Ο εμφύλιος πόλεμος που γίνεται στη Μέση Ανατολή μεταξύ Σουνιτών και Σεϊτών χρειάζεται την ηγεσία των τοπικών παραγόντων με τη βοήθεια της αεροπορίας της Δύσης, για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν αυτό το πρόβλημα το οποίο αυτοί επιτρέψανε να γίνει. Επομένως, η Χίλαρη έχει την ίδια πολιτική όσον αφορά την παρέμβαση με στρατιώτες στην έρημο. Η Χίλαρη και ο Τραμπ δεν έχουν την ίδια πολιτική όσον αφορά. Η δική του η πολιτική είναι να μην στείλει χερσαίες δυνάμεις, αλλά προτείνει να ισοπεδώσει την κάθε πόλη και κάθε χωριό. Αν ισοπεδώσει την κάθε πόλη βομβαρδίζοντάς την, τι χρειάζεται να στείλει στρατό? Δεν θα είναι κανείς εκεί πέρα. Ούτε δεν γίνεται με τέτοια πολιτική ανεύθυνη ούτε να τελειώσεις κάτι το οποίο πρέπει να τελειώσει, και θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Νομίζω ότι το χειρίζονται όπως πρέπει. Έχουν σπάσει παραδόσεις αρκετές εφημερίδες οι οποίες ποτέ δεν στηρίξανε υποψηφιότητα δημοκράτη για το Λευκό Οίκο, έχουν βγει και στηρίζουν την υποψηφιότητα της Χίλαρη. Πήγε πάρα πολύ καλά, αν θυμάστε, ήταν πρώτη στους ψήφους, δεν ήταν πρώτη στους εκλέκτορες στο συνέδριο των Δημοκρατικών. Επομένως, όταν τελείωσε, στήριξε την υποψηφιότητα του Μπαράκ Ομπάμα, την διόρισε στην ανώτερη θέση που μπορούσε να την διορίσει, υπερέτησε τη χώρα με αξιοπρέπεια. Επομένως, δεν άλλαξε τίποτα, και τώρα οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Χίλαρη είναι ο Μπαράκ Ομπάμα και η Μισελ Ομπάμα.
πήρε τους περισσότερους εκλέκτορες και εκλέγει. Αυτό δεν θα πει ότι η υποψηφιότητά του είναι στο επίπεδο το οποίο χρειάζεται στην τελική εκλογή μεταξύ των δύο υποψηφίων των μεγάλων κομμάτων. Οι Αμερικάνοι θα πάνε με μια απλή ψυχολογία σε ποιον θα δώσουν το κλειδί και τον κωδικό και τους κωδικούς αριθμούς στα 20.000, στους 20.000 πυράβλους που έχουν απάνω τους πυρηνικά όπλα, πρώτον. Και δεύτερον, ποιος θα τους εξασφαλίσει ότι το αύριο θα είναι καλύτερα από το σήμερα και από το χθες.